Το πήρε πριν. Ωραία, για πάμε, για πάμε για να σηκώσουμε σαν τώρα, για να τα δούμε και σε πίνακες και παραδείγματα εδώ που έχουμε. Για ελάτε. Πάμε να ξεκινήσουμε για να δούμε τι σημαίνει όλο αυτό και να δούμε τι σημαίνει και στις τιμές από αυτά που γνωρίζουμε, Σάντρα, μέχρι τώρα. Ακριβώς. Εδώ είμαστε λοιπόν. Νέο λοιπόν χαράτσι, το οποίο ανέρχεται σε 2%, μιλάμε για την τιμή εισαγωγής των smartphones, tablets, φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές. Είναι η εύλογη αμοιβή όπως την ονόμασαν και βέβαια αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, θα πάει δηλαδή στους δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων. Το ποσοστό για συστήματα φωτοαντιγραφής και εκτυπωτές ανέρχεται σε 4% και σε συσκευές εγγραφής ήχου και εικόνας ανέρχεται σε 6%. Τα έσοδα υπολογίζονται σε 65 εκατομμύρια το χρόνο. Η εφάπαξ αυτή αμοιβή θα επιβάλλεται επί της τιμής εισαγωγής, επομένως θα επιβαρύνονται οι εισαγωγείς και οι συναρμολογητές. Βέβαια, όπως έχουμε δει σε όλες τις περιπτώσεις, το κόστος αυτός θα μετακυλείται στον τελικό καταναλωτή. 5 εκατομμύρια τεράστιο. Δεν είναι το καθόλου λίγο. Ακριβώς το ποσό είναι τεράστιο. Και γι' αυτό η αγορά διαμαρτύρεται από την ώρα που έχει κλείσει. Αν σκεφτούμε και πόσο. Αναπτύσσεται και θέλουμε όλοι να αναπτυχθεί. Πώς χρησιμοποιούμε έξυπνα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, tablets, μιλάμε για μια τεράστια αγορά. Δηλαδή, μάθαμε λοιπόν ότι αυτό το 2% το επανεξετάζει η κυβέρνηση. Ωστόσο, ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το πιο πιθανό είναι ότι θα εφαρμοστεί κανονικά. Μάλιστα. Και θα εξαιρεθούν μόνο τα κινητά τηλέφωνα. Μόνο τα κινητά. Δηλαδή. Τουλάχιστον για την ώρα. Μετέπειτα ενδεχομένως να εφαρμοστεί και εκεί. Σάντρα, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε καλημέρα, πολύ τον κύριο Κουμπούρη, βεβαίως, που ήμασταν μαζί και συζητήσαμε των συντάξεων. Πάμε σε σύντομη διακοπή.